Η φιλοσοφία της ιστορίας. Ένας διάλογος με άξονα το χρόνο. Η γενεαλογία του ιστορικού χρόνου. Η προσοκρατική πνευματικότητα και ποίηση, όπως για παράδειγμα του Ομήρου και του Ισίωδου, δεν αποδίδουν στο θείο μια ηθική ή ιστορική δραστηριότητα. Ο Δίας του Ομήρου και του Ισίωδου δεν είναι δημιουργός ή λυτρωτής. Η φύσης, η αναπαραγωγή και η αυτοανάπτυξή της, η ετυμολογία της λέξης φύσης προέρχεται από τη ρίζα φύ, που σημαίνει ανάπτυξη, εξέλιξη, αλλά συγχρόνως και ουσία ύπαρξη, αποκλείει την παρέμβαση κάθε δημιουργού. Μπορεί ο Δίας να έχει ιδιοποιηθεί την κυριαρχία του φυσικού σύμπαντος, η εξουσία του όμως δεν έχει καμιά δυνατότητα αναδιαμόρφωσής του. Άλλωστε, ο Δίας δεν αμφισβητεί τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν από τις προ-Ολύμπιες δυνάμεις, όπως η Εκάτη ή τα τρομερά παιδιά της νύχτας και του Ερεύους. Επίσης, δίπλα στους θεούς που εκπολιτίζουν τους ανθρώπους, όπως ο Απόλλωνας και η Αθηνά, στέκονται άλλοι θεοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την ιερότητα του αρχαίγονου πρωτογονισμού, όπως ο Πάνας ή άλλοι που υπενθυμίζουν την ανυπότακτη πολλαπλότητα της φυσικής ζωής και απειλούν με τη βίαιη κατάργηση της ιστορικά θεσπισμένης τάξης, όπως ο Διόνυσος. Όμως για τους Έλληνες, αυτό που έχει σημασία δεν είναι το γίγνεσθε, αλλά το είναι. Έτσι, αυτό που ζητούν από τους θεούς δεν είναι να δρούν ή να παρεμβαίνουν, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο για να υπενθυμίσουν ή να συνετίσουν, αλλά να εγγυώνται με την τελειότητα και την ομορφιά τους τις καθαρές μορφές της ζωής, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει ολοκληρωτικά και οι οποίες κινδυνεύουν πάντα να αποσυντεθούν στον γήινο κόσμο από την ανθρώπινη αδυναμία. Ιστορία και χρόνος στην ελληνική φιλοσοφία. Υπαγωγή της ιστορίας στο ιερό της φύσης. Η αρχαιοελληνική προβληματική δεν ανέπτυξε φιλοσοφία της ιστορίας, και αυτό γιατί η ιδέα του κόσμου και του κοσμικού χρόνου χαρακτηριζόταν από την ουράνια περιοδικότητα, η οποία ρύθμιζε την ύπαρξη του σύμπαντος, και με αυτή την έννοια τίποτα δεν μπορούσε να διασπάσει την οργάνωσή του και τη συνέχειά του. Από τη στιγμή που ο κόσμος γίνονταν αντιληπτός ως παράδειγμα τάξης και κανονικότητας, δηλαδή θεωρούνταν τέλειος, διατεταγμένος αρμονικά και αντικείμενο θρησκευτικού σεβασμού, αισθητικής ενατένισης και τραγικού φόβου, στον οποίο ο άνθρωπος θα έπρεπε να συμμορφωθεί το δυνατόν, τότε δεν έγινε το λόγος και φιλοσοφική διερώτηση για τη δομή και το νόημα του ιστορικού χρόνου. Στην κυκλική κίνηση, ρυθμικά περιοδική, η ελληνική σκέψη είδε την έκφραση του θείου, της αιωνιότητας και της τελειότητας του φυσικού κόσμου. Η κυκλικότητα του χρόνου, η οποία θεωρείται τμήμα της φύσης και της νομοτέλειας που τη διέπει, αιώνια επανάληψη του ίδιου και του όμοιου, αυτό σημαίνει απουσία εσχατολογικής οντολογίας, απόρριψη κάθε απροσδιοριστίας και καινοτομίας, κάθε απρόβλεπτου, εμβόλυμου και μη ορισμένου στοιχείου, αποτελούν τους παράγοντες που συνδέονται άρρηκτα στην αρχαιοελληνική οντολογία μεταφυσική. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι ο Θεός των Ελλήνων εντοπίζεται οντολογικά στο αμετάβλητο, νοητό, πνευματικό είναι, στις πλατωνικές ιδέες μορφές και στον αριστοτελικό θεϊκό νου. Όσον αφορά την κοσμολογία, ο Πλάτωνας, στον μύθο που κλείνει τον διάλογο πολιτικών, περιγράφει την περιστροφή της κοσμικής σφαίρας, πρώτα κατά μία συγκεκριμένη φορά και για μία μακρά χρονική περίοδο και μετά για μία αντίστοιχη χρονική περίοδο, η περιστροφή συντέλεται με αντίθετη φορά. Με τους στοικούς, η κυκλική δομή του ιστορικού χρόνου κατοχυρώνεται σαφέστερα. Η ελληνική σύλληψη της ιστορικότητας ανανεώθηκε κατά τον 18ο αιώνα με τον Βίκο, για τον οποίο ο ιστορικός χρόνος εκφράζεται με συνεχείς κυκλικές πορείες. Το νέο στοιχείο που πρόσθεσε ο Βίκο σε κάθε σχέση με την κλασική άποψη των στοικών συνίσταται στο ότι κάθε νέος κύκλος που εκφράζει την ακμή και την παρακμή ενός πολιτισμού δεν συμπίπτει ακριβώς με τον προηγούμενο, αλλά επεκτείνεται σε σχέση με αυτόν. Έτσι, το δομικό πρότυπο του Βίκου για το ιστορικό χρόνο μπορεί να χαρακτηριστεί ελικοειδές. Όπως είπαμε, στην αρχαιοελληνική σκέψη, η ιστορία υποτάσσεται στην ιερότητα της ένθεης φύσης του κόσμου και στην κυκλική αντίληψη του χρόνου,
που συμβόλιζε την τελειότητα και την αρμονία. Η αρχαιοελληνική σκέψη στοχάζεται τον ανθρώπινο τρόπο ύπαρξης, κυρίως μέσα στο φυσικό σύμπαν, και επιφυλάσσει ελάχιστο ενδιαφέρον για τον ιστορικό χρόνο. Θεμελιώδης μέρημνα της ανθρωποκεντρικής προβληματικής ήταν η εξερεύνηση και η κατανόηση της ανθρώπινης κατάστασης στις πολυδιάστατες εκδηλώσεις της, με πρόθεση να αποδοθεί στην ανθρώπινη μοίρα μια θέση στον αιώνιο κόσμο της φύσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Θουκυδίδης, που στο έργο του «Πελοποννησιακός πόλεμος» υπογραμμίζει ότι άφησε στους μεταγενέστερους ένα διαρκές μνημείο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε όποιον θα ήθελε να σχηματίσει μια σαφή ιδέα για τα περασμένα και να προδικάσει τα γεγονότα τα οποία θα επαναληφθούν ως συνέπεια των ανθρώπινων υποθέσεων. Η στάση του Θουκυδίδη απέναντι στα ιστορικά πράγματα κατανοείται μέσα στο πλαίσιο του αισθήματος της μοίρας που δονούσε την αρχαιοελληνική τραγωδία και πιο συγκεκριμένα στην θεϊκή ανθρωπογονία του Αισχύλου και την ανθρωπολογία του Σοφοκλή. Επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι όπως ο Θουκυδίδης έτσι και ο Σοφοκλής υποστηρίζει ότι η δυτή φύση της ανθρώπινης ψυχής, το κακό και το εσθλόν πάντα θα συνοδεύουν τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από τα υλικά και πνευματικά επιτεύγματα και την συσσόρευση δύναμης. Η ηθική πρόοδος δεν επιτελείται μέσω της αύξησης της δύναμης και αυτή η καταληκτική απόφαση επικυρώθηκε εμφαντικά από την ιστορική εμπειρία του 20ου αιώνα. Αλλά και ο Αισχύλος αναγνωρίζει την αντινομική φύση της ανθρώπινης ψυχής. Ο Προμηθέας στον ομώνυμο μύθο διδάσκει στους ανθρώπους την αλήθεια, ότι είναι ανυπέρβλητα θνητοί και για να αντιμετωπίσουν αυτή την νόσο, όπως λέει ο χορός, τους χορήγησε ένα φάρμακο, τις τυφλάς ελπίδες, με τις οποίες θα αντικρούσουν την αβάσταχτη γνώση της θνητότητάς τους. Οι ελπίδες βέβαια αυτές είναι μάταιες, μιας και το μέλλον είναι άγνωστο και αβέβαιο και οι θεοί φθονεροί. Η αισχύλια ανθρωπογνωσία θέτει σε ανταγωνιστική σχέση τη γνώση του θανάτου και την τυφλή ελπίδα ως πράξη ποίηση, μετουσιώνοντας την πραγματικότητα της αντινομίας σε δυνατότητα για δημιουργία. Το ίδιο και η ανθρωπολογία του Σοφοκλή, η οποία υπογραμμίζει τη δυνότητα του ανθρώπου που γνωρίζοντας τη θνητότητά του δεν σταματά να χωρεί, να αποτρίεται, να άγει, να κρατεί και να διδάσκεται. Έτσι λοιπόν και η αρχαιοελληνική τραγωδία, ριζικότερη στο στοχασμό της για το ένιγμα της ζωής και της ψυχής από τη φιλοσοφία, δεν αναγνωρίζει κρυφό ή φανερό νόημα στην ιστορία, αφού η φύση έχει πρικίσει τον άνθρωπο με μια δυσυπόστατη δομή που επαναλαμβάνεται αένα με ποικίλες μορφές και σε διάφορες εντάσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην αρχαιοελληνική σκέψη η βεβαίωση της αμετάκλητης και τελεσίδικης θνητότητας του ανθρώπου επαναλαμβάνεται σε κάθε πνευματική εκδήλωση. Η θνητότητα είναι η μόνη βεβαιότητα, ως εκ τούτου ο στοχασμός προσκτάται ηθικό έρισμα. Έτσι, στην αρχαιοελληνική σκέψη, από τη μία το γεγονός ότι οι ανθρώπινες υποθέσεις και οι ανθρώπινες σχέσεις προσπαθούν να εναρμονιστούν με την ένθεη φύση του λόγου που διέπει το φυσικό σύμπαν και από την άλλη η επίγνωση της θνητότητας που τους διδάσκει την αποδοχή του αναπόφευκτου, όχι μυρολατρικά αλλά δημιουργικά, αποκλείουν την ιδέα της ιστορικής πρόοδου, της ανάπτυξης και του νοήματος στην ιστορία. Για τον Αριστοτέλη, αρκετά πράγματα έχουν φύση περισσότερο θεία από τον άνθρωπο, όπως για παράδειγμα τα πιο φανερά από τα όντα που αποτελούν τον κόσμο και εννοούσε τα άστρα. Ο Πλωτίνος επίσης υποστηρίζει ότι όταν ασχολούμαστε αποκλειστικά με το ειδικά ανθρώπινο, κινδυνεύουμε να απολέσουμε την επαφή μας με το αγαθό που εμπνέει τον κόσμο και το οποίο είναι η μοναδική μας εγγύηση απέναντι στο άλογο μηδέν που μας απειλεί συνεχώς. Στις παραπάνω θέσεις αποκαλύπτεται ότι το ερώτημα για το αν η ιστορία έχει ένα νόημα ή εμφορείται από τη δική της αυτοτελή λογική, η οποία νοηματοδοτεί το ανθρώπινο είναι, καθίσταται ανόητο. Αλλά και οι ασιατικές και ανατολικές κοσμογονίες διέπονται από τον ίδιο λογικό πυρήνα στις αντιλήψεις τους για το χρόνο. Ο ανθρώπινος μικρόκοσμος αντιστοιχεί στον μακρόκοσμο, ό,τι είναι και ό,τι πρέπει να είναι ταυτίζεται με αυτόν. Η κυκλική αντίληψη του χρόνου, η θρησκευτική λατρεία του κόσμου και η συμμετοχή στην αιωνιότητα του φυσικού κόσμου απέτρεπε
τη ρήξη με τον φυσικό κόσμο και την είσοδο της ιστορίας στο κοσμικό γίγνεσθε. Απουσιάζει η ιδέα της πρόοδου και της εσχατολογικής ανάπτυξης, άλλωστε το σύμβολο του κύκλου υποδηλώνει την αιώνια επανάληψη του ιδίου. Η γενεαλογία της ιστορικής συνείδησης, η παγωγή του κόσμου στην εσχατολογική ιστορία. Από την ελληνικής έμπνευσης θεώρηση της ιστορίας ως ενός ρυθμικά επαναλαμβανόμενου συνεχούς, αντιτίθεται η εβραϊκής έμπνευσης σύλληψη της δομής του ιστορικού χρόνου, που θεωρεί ότι η ιστορία έχει αρχή και τέλος, το οποίο τέλος συμπίπτει με το τέλος του κόσμου. Σε αντίθεση με τους Έλληνες που αναζητούσαν τον Θεό στο αμετάβλητο πνευματικό είναι και στις ιδέες, οι Εβραίοι προφήτες υπήρξαν οι πρώτοι που ανακάλυψαν το νόημα της ιστορίας ως της επιφάνειας του Θεού, σύμφωνα με τον θρησκειοφιλόσοφο Ηλιάντε. Ο Θεός των Εβραίων αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία και η ιστορία, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, είναι μια κίνηση με έναν σκοπό που καθορίστηκε από τον Θεό, σημειώνει ο θρησκειολόγος Μπόμερ. Με τον χριστιανισμό αυτή η αντίληψη κλιμακώνεται. Ο χριστιανισμός προχωρεί ακόμα πιο πολύ στην αξιολόγηση του ιστορικού χρόνου. Επειδή ο Θεός ενσαρκώθηκε, ανέλαβε μια ανθρώπινη ύπαρξη, ιστορικά προσδιορισμένη, η ιστορία έγινε δεκτική αγιοποίησεως. Η ιστορία αποκαλύπτεται ως η νέα διάσταση της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Η ιστορία, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, είναι μια κίνηση με έναν σκοπό που καθορίστηκε από τον Θεό και από αυτό συνάγεται ότι η εσχατολογία συνυφαίνεται με την εβραϊκή θρησκευτικότητα. Όπως κατά αναλογία, ο Έλληνας της κλασικής αρχαιότητας νοηματοδοτούσε την πράξη του στα πλαίσια της αμετάβλητης πνευματικότητας. Μπορούμε να ισχυριστούμε, όπως σημειώνει ο θρησκειολόγος Κόλλερ, ότι η δημιουργία κατά τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης είναι εσχατολογική, ή όπως ισχυρίζονται οι Εβραιολόγοι, η δημιουργία είναι ιστορία και όχι κόσμος ή φύση. Το πιο ενδιαφέρον γνώρισμα του Ιουδαϊκού κοσμοϊδόλου είναι η έμφαση στη δημιουργία, η οποία ενέχει την καινοτομία, το απρόβλεπτο και το ανεπανάληπτο. Η ανάδυση του κενού είναι η σφραγίδα της δημιουργίας, σημειώνει ο Τρέσμοντάντ. Η εσχατολογική οντολογία συνιστά την κατεξοχήν θρησκειολογική ιδιαιτερότητα του Ιουδαιοχριστιανισμού. Αυτό σημαίνει ότι η εσχατολογία αποτελεί το αμετάθετο και ανυπέρβλητο οντολογικό όριο που διακρίνει τον Ιουδαιοχριστιανισμό από κάθε άλλη μορφή θρησκευτικότητας. Πριν προχωρήσουμε, ας ορίσουμε την εσχατολογία ως ο περιεσχάτων λόγος, που σημαίνει ο λόγος περί του χρόνου και της ιστορίας, μέλλοντος και εσχάτων. Η εσχατολογική οντολογία του Ιουδαίο-Χριστιανισμού, η οποία θεωρεί τον Θεό δημιουργό του χρόνου, θεμελιώνει τη μεταφυσική της στην παραδοχή ότι η ιστορία συνιστά τον ορίζοντα της αλήθειας και του νοήματος των όντων. Κοινός παρονομαστής του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού είναι η εσχατολογική οντολογία, όμως η εβραϊκή εσχατολογία έχει ως εστία αναφοράς του ιστορικού χρόνου το μέλλον με την έλευση του Μεσσία, ενώ η χριστιανική εσχατολογία έχει δύο εστίες αναφοράς του ιστορικού χρόνου. Η μία στο παρελθόν, ενσάρκωση, πρώτη παρουσία, και η άλλη στο μέλλον, κρίση, δευτέρα παρουσία. Αντί για τη μονοδιάστατη Ιουδαϊκή εσχατολογία, η χριστιανική εσχατολογία έχει δυσδιάστατη θεολογία με διαλεκτική ένταση ανάμεσα στις δύο παρουσίες. Αν ο χρόνος για τον Εβραίο αναπαρίσταται με μία ευθεία γραμμή ή ένα βέλος, για τον Ιουδαίο χριστιανό αναπαρίσταται με κοχλία, ο οποίος διανύει επάλληλες κυκλικές κινήσεις αλλά κινείται ευθύγραμμα και εξελίσσεται μολονότι φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τον αξονά του. Αυτό που αναδύεται για πρώτη φορά με τη χριστιανική εμπειρία είναι μια νέα αντίληψη της εσχατολογίας, υπό την έννοια ότι η αυθεντική χριστιανική σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία, με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, διαμέσου της οποίας αποκαλύπτεται το τέλος του χρόνου, δεν είναι η προσμονή ενός μελλοντικού γεγονότος, αλλά η ετοιμότητα και η επαγρύπνηση για την επικείμενη έλευση. Η σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία δεν μετατίθεται στο μέλλον, αλλά αναλαμβάνεται στο παρόν. Το ερώτημα του «πότε θα συμβεί» μετασχηματίζεται στο ερώτημα του «πώς να ζήσουμε».
και η απάντηση στο ερώτημα απαιτεί μια ρηξικέλευτη διαθεσιμότητα. Η αρχαίγονη χριστιανική εμπειρία δεν συνίσταται στο γεγονός της πίστης για την επικείμενη έλευση της συντέλειας του κόσμου, ούτε διερευνά το περιεχόμενο της αποκάλυψης που θα συμβεί, αλλά ούτε αναρωτιέται πόσος χρόνος μας απομένει μέχρι να εκδηλωθεί το αναπότρεπτο. Η πρωταρχική σχέση της χριστιανικής εμπειρίας με τον χρόνο δεν είναι ποσοτική και θεωρητική, αλλά κατανοείται στην προοπτική της εσωτερικής της πραγμάτωσης. Δεν επιχειρεί να αναπαραστήσει αντικειμενικά την ύπαρξη διαμέσου χρονολογικών οροσήμων και μετρήσιμων περιεχομένων. Ζει το αναπότρεπτο της συντέλειας ως δυνατότητας της κάθε στιγμής. Έτσι η ζωή είναι επιρρεπής στην απροσδιοριστία του μέλλοντος και στον αδάμαστο χαρακτήρα του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία της αρχαίγονης χριστιανικής ζωής αντιλαμβάνεται την ολότητα του χρόνου καιρικά, με την έννοια ότι κάθε στιγμή είναι στιγμή απόφασης που κρίνει το μέλλον, την αιώνια ζωή. Έτσι προσδιορίζει τη σχέση της με το χρόνο ως σχέση αέναης πραγμάτωσης, η οποία διενεργείται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται και την αποδοχή της ευθύνης για τις συνέπειες που συνεπάγονται. Αυτό που αναδύεται για πρώτη φορά με τη χριστιανική εμπειρία είναι μια νέα αντίληψη της εσχατολογίας, υπό την έννοια ότι η αυθεντική χριστιανική σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία, με τη δεύτερη έλευση του Χριστού, διαμέσου της οποίας αποκαλύπτεται το τέλος του χρόνου, δεν είναι η προσμονή ενός μελλοντικού γεγονότος, αλλά η ετοιμότητα και η επαγρύπνηση για την επικείμενη έλευση. Ο ψυχολογικός χρόνος του Αυγουστίνου. Στους πρώιμους μεσαιωνικούς χρόνους, ο Άγιος Αυγουστίνος εισάγει και εδραιώνει στη μεσαιωνική διανόηση την ιουδαιοχριστιανική αντίληψη της ιστορίας, η οποία εδράζεται στην κοσμολογία της Θείας Βούλησης και η οποία θα θεμελιώσει την ιδέα της κραμικής πρόοδου, όπως και της ιστορικότητας του ανθρώπου ως θεμελιώδους χαρακτηριστικού της υπαρξιακής δομής του. Στον Άγιο Αυγουστίνο, η θεολογική αντίληψη του ιστορικού χρόνου διαφέρει θεμελιακά από την αριστοτέλεια κοσμολογική περιγραφή του χρόνου, δηλαδή μέσω των αντικειμένων και της περιοδικής κίνησης των ουράνιων σωμάτων. Στον Αυγουστίνο ο χρόνος είναι σχέση ανάμεσα σε γεγονότα και δεδομένου ότι τα πάντα έρχονται και παρέρχονται εξαιτίας της θεϊκής δράσης, όλα ενέχουν την παρελθούσα και τη μελλοντική ύπαρξη. Όμως τα γεγονότα, η σχέση τους και η γνώση τους εγγράφονται στην ανθρώπινη μνήμη. Όπως γράφει στις εξομολογήσεις του, ίσως θα είναι ακριβές να πούμε ότι υπάρχουν τρεις χρόνοι, ένα παρόν των παρελθόντων πραγμάτων, το παρόν των παρόντων πραγμάτων και το παρόν των μελλοντικών πραγμάτων. Στην ψυχή υπάρχουν αυτές οι τρεις πλευρές του χρόνου και δεν βλέπω πουθενά άλλου. Το παρόν, θεωρώντας το παρελθόν, είναι μνήμη. Η μνήμη είναι στην ανθρώπινη ψυχή. Για τον Ιερό Αυγουστίνο, οι τρεις διαστάσεις του χρόνου, παρελθόν, παρόν, μέλλον, είναι παρούσες στη μνήμη, δηλαδή οι τρεις διαστάσεις ενοποιούνταν στο παρόν που το εγγυάται η αιώνια και άπειρη παρουσία του Θεού. Στην Αυγουστίνια οντοθεολογία, ο κύκλος, ο γνώση, χρόνος, μνήμη, περαιώνεται με την ασάφεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Η κλίση του Θεού είναι η κεντρική έννοια και αυτή μετουσιώνεται σε πράξη πίστης προς τον Θεό. Συνεπώς, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν είναι μια εξωτερική σχέση, αλλά μια σχέση που ορίζει την ψυχή του ανθρώπου. Η κλίση είναι κλίση του γνωρίζοντος Θεού, χωρίς εσένα ό,τι υπάρχει δεν θα υπήρχε. Αυτός ο καθορισμός της ανθρώπινης ύπαρξης από τον Θεό προσλαμβάνει προσωπικά χαρακτηριστικά. Δεν θα είχα υπάρξει αν εσύ δεν βρισκόσουν μέσα μου. Η οντολογία της ανθρώπινης ύπαρξης, την οποία ορίζει ο Θεός, αποκτά μια ηθική θεμελίωση, μετατρέπεται σε μια σχέση της μορφής εσύ-εγώ. Στις εξομολογήσεις, ο Αυγουστίνος διαφωτίζει περαιτέρω τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, ρωτώντας «Τι αγαπώ όταν αγαπώ τον Θεό, τα υλικά ή τα άειλα» και απαντά ο εξομολογούμενος «Τα άειλα». Ρωτά ποιο είναι το αντικείμενο της αγάπης του και διερευνά αν αντικείμενο αυτής της αγάπης είναι τα δομικά στοιχεία της φύσης των προσοκρατικών όπως η γη κλπ. Απαντά αρνητικά για να αναφωνήσει τελικά «Εγώ είμαι άνθρωπος», ο οποίος όμως διαθέτει εσωτερική και εξωτερική φύση, από τις οποίες υπερτερεί η εσωτερική. Η εσωτερική ύπαρξη του Αυγουστίνου αποτελεί το κεντρικό γνωσιοθεωρητικό υποκείμενο και φορέα του χρόνου,
το οποίο είναι εγγενώς συνδεδεμένο με τον Θεό. Στις παραπάνω αναφορές θεμελιώνεται όχι απλώς μια χριστιανική θεωρία της γνώσης, αλλά και μια ανθρωπολογία η οποία θεμελιώνεται στην Αναπαράσταση. Οι νεότεροι χρόνοι θα αξιοποιήσουν την έννοια της Αναπαράστασης και θα την εγκαθιδρύσουν σε κυρίαρχο γνώσιο θεωρητικό και μεθοδολογικό πρότυπο. Κάνοντας μια παρατήρηση με ευρύτερες επιπτώσεις, θα λέγαμε ότι στη σκέψη του Αυγουστίνου ανοιχνεύεται μια στάση δυσπιστίας και προφύλαξης εναντίον της ιδεολειψίας των κλασικών φιλοσόφων της αρχαιότητας. Συγκεκριμένα, της πλατωνικής και αριστοτελικής αιμονής του σκέπτεστε στο θεωρώ, που σημαίνει συγχρόνως κοιτάζω, αντιλαμβάνομαι, κρίνω, κατανοώ, ερμηνεύω γεγονότα ορισμένης κατηγορίας. Βέβαια, όλη η δυτική φιλοσοφία και επιστήμη θεωρεί την αντικειμενική ουσία των πραγμάτων, παρατηρεί το είναι πραγματικό, ως άχρονη παρουσία, το οποίο αποκαλύπτεται και γίνεται αντιληπτό με το μάτι που το αναπαραστά ισομορφικά ή δυναμικά. Ο Αυγουστίνος αντικαθιστά το θεωρήν με το βιώνιν, με μια ολοκληρωτική αφοσίωση και υπομονή, η οποία υπενήσεται την κατανόηση του Θεού είναι ως χρόνο. Αλλά και ο μεταρρυθμιστής θεολόγος Μάρτιν Λούθερ αντιλαμβάνεται το είναι ως χρονικό και χρονοποιητικό, το οποίο δεσμεύει και εμβαπτίζει την ατομική ψυχή στον χρόνο μέσω της πραγματικής ιστορικής εμπειρίας. Δεν ζούμε μέσα στον χρόνο, ως ο χρόνος να ήταν κάποια ανεξάρτητη και αφηρημένη ροή, ξένη προς το είναι μας. Για τον Λούθερ, το ζούμε μέσα στον χρόνο και ζούμε τον χρόνο είναι δύο όροι που συνυπάρχουν αδιαχώριστα. Ενώ στην κλασική μεταφυσική από τον Πλάτωνα και εντεύθεν η διερεύνηση του όντως, η ουσία του μέσα ή πίσω από την παρουσία είναι μια αναζήτηση για αυτό που διατηρείται αμετάβλητο, αιώνιο, άσχετο από τη ροή του χρόνου και της αλλαγής, στη χριστιανική θεολογία, λόγω της ενανθρώπισης του Θεού και της επιστροφής του μέσω του Υιού του, παρατηρούμε την ανάδειξη της ιστορικότητας του χρόνου στο γίγνεσθε της σκέψης και του κόσμου. Ο χριστιανισμός του Αυγουστίνου εσωτερήκευσε το θεϊκό πνεύμα και τις ηθικές αξίες του σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες που το έβλεπαν να εμφανίζεται στον κόσμο της φύσης και το ρίζωσε στα βάθη της ύπαρξης εσωτερικότητας. Το μεταφυσικό ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από τη σφαίρα της φυσικής γνώσης στη γνώση της ψυχικής ζωής. Η αναζήτηση της αυτογνωσίας και η βίωση της εσωτερικής εμπειρίας αποτελούν τους πυλώνες της αυγουστίνιας ψυχολογίας. Επίσης, η θεμελίωση της γνώσης στη βεβαιότητα της ψυχής για τον εαυτό της, η οποία πηγάζει από την αμφιβολία, νοηματοδοτεί τη θεολογική σκέψη σε ανθρωπολογικά πλαίσια. Η βεβαιότητα λοιπόν που έχει η ψυχή για τον εαυτό της θεωρείται πιο ασφαλής από όλες τις εμπειρίες, είναι το θεμελιακό γεγονός της εσωτερικής αντίληψης, χάρη στο οποίο η αντίληψη πλεονεκτεί από γνωσιοθεωρητική άποψη σε σχέση με την αισθητηριακή αντίληψη. Από αυτή τη γνώσιο-θεωρητική στάση προέκυψε το cogito ergo sum του Descartes, η αυτογνωσία δηλαδή του υποκειμενικού πνευματικού όντος, το οποίο εμφανίζεται ως πρωταρχική βεβαιότητα, ως κάτι αυτονόητο και πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Βέβαια, στον Descartes η πρόταση cogito ergo sum δεν έχει τόσο τη σημασία μιας εσωτερικής εμπειρίας όσο την έννοια μιας πρωταρχικής λογικής αλήθειας, δεν έχει τόσο την προφάνεια του διαλογισμού όσο της άμεσης ενορατικής βεβαιότητας. Τον Αυγουστίνιο ανθρωπολογικό δεισμό ψυχής και σώματος θα αξιοποιήσουν οι νομιναλιστές και οι ονοματοκράτες για να αναπτύξουν έναν ψυχολογικό γνώσιο θεωρητικό ιδεαλισμό. Ο κόσμος της ψυχής είναι διαφορετικός από τον κόσμο των πραγμάτων και ό,τι βρίσκεται στον ψυχικό χώρο είναι απίκασμα για κάτι αντίστοιχο που βρίσκεται στον φυσικό χώρο. Τα πράγματα είναι διαφορετικά από τις παραστάσεις μας γι' αυτά. Σε αυτές τις θέσεις εντοπίζονται οι απαρχές της βρετανικής εμπειριστικής γνώσιοθεωρίας του 17ου και 18ου αιώνα. Στον βαθμό όμως που ο κόσμος του υποκειμενικού πνεύματος παρουσιάζεται διαφορετικός από τον κόσμο των υλικών σωμάτων και τον χώρο της έκτασης, αυξάνουν οι δυσκολίες ως προς τη δυνατότητα να γίνει γνωστός ο υλικός κόσμος. Η διαπίστωση συνάγεται από την εξέλιξη της μεταφυσικής σκέψης και μετά από τον Descartes επαναλήφθηκε με διαφορετικές μορφές τόσο στο υπηρωτικό, ορθολογιστικό,
όσο και στο βρετανικό, εμπειρικό και αισθησιαρχικό ρεύμα των νεότερων χρόνων. Η γνωσιολογία της νεότερης μεταφυσικής φιλοσοφίας αναγνωρίζει μια υπεροχή της εσωτερικής εμπειρίας, εξαιτίας της οποίας γίνεται προβληματική η γνώση του εξωτερικού κόσμου. Η ετερογένεια του εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου προσφέρει στο ανθρώπινο πνεύμα την αίσθηση ότι είναι κάτι ξεχωριστό έναντι του εξωτερικού κόσμου. Από την άλλη όμως, του δημιουργεί αβεβαιότητα και αδυναμία προσανατολισμού σε έναν κόσμο που είναι ξένος. Η δομική προβληματική της φιλοσοφίας του διαφωτισμού είναι ο απόϊχος της εμβάθυνσης του πνεύματος στον εαυτό του, της αποδέσμευσης της συνείδησης από τον εξωτερικό κόσμο, στην οποία είχε καταλήξει η ελληνιστική σκέψη και είχε αναβιώσει και συστηματοποιήσει η ψυχολογία της εσωτερικής εμπειρίας που είχε αναπτύξει ο Αυγουστίνος. Έτσι μεταβαίνουμε από τον αρχαιοελληνικό ανθρωπολογικό τύπο που θεωρεί, στον χριστιανικό ανθρωπολογικό τύπο που βιώνει την εσωτερικότητα και εν τέλει στον νεωτερικό ανθρωπολογικό τύπο που αναστοχάζεται την υποκειμενικότητά του. Η ανάδειξη της βούλησης ως το ουσιοδέστερο στοιχείο της ψυχής, μαζί με την παράσταση και την κρίση, διαμορφώνουν τον κοσμοθεωρητικό ορίζοντα του Αυγουστίνιου στοχασμού. Η ενεργητικότητα της βούλησης που απαιτείται για τη γηίνη ζωή και η μετατόπιση της ηθικής αποτίμησης στην εσωτερική σφαίρα του φρονήματος προαναγγέλουν την ανθρωπολογία και την ψυχολογία του σύγχρονου ανθρώπου. Όμως, ο Αυγουστίνος προσπαθεί να συμφιλιώσει αντιθέσεις χωρίς να το επιτυγχάνει. Από τη μία, την αιωνιότητα του Θείου Λόγου, η οποία προϋποθέτει την άρση της ατομικής βούλησης, και από την άλλη τη χρονικότητα και τη δράση της ατομικής βούλησης. Για τη ζωή που ξετυλίγεται μέσα στη χρονικότητα απαιτείται η ολοκληρωτική και ασίγαστη ένταση της ψυχής, η οποία βούλεται και δρά στην αιώνια ζωή και θα βρει τη γαλήνη στην αλήθεια του Θεού που είναι η απόλυτη αγάπη. Έτσι ο Αυγουστίνος αναγνωρίζει κυριαρχική θέση στην ατομική βούληση, αλλά διατηρεί και το αριστοτελικό νεοπλατωνικό στοιχείο της αιωνιότητας του Θείου Λόγου. Αυτή η εσωτερική αντίθεση αναπτύσσεται στους στοχαστικούς προβληματισμούς του Μεσαίωνα. Οι θεολόγοι που σε όλες τις περιόδους του Μεσαίωνα είχαν να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία του να συμβιβάσουν τη θεϊκή παντογνωσία με την ανθρώπινη ελευθερία, συχνά υποστήριζαν ότι δεν υφίσταται πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι δρούν μέσα στον χρόνο, ενώ η γνώση του Θεού βρίσκεται έξω από τον χρόνο. Η θεολογία της ιστορίας, μήτρα των φιλοσοφιών της ιστορίας. Η ιστορία ως παρουσία του λόγου στις φιλοσοφίες της προόδου. Για τη χριστιανική παράδοση, ο κόσμος εμψυχώνεται από τον θεϊκό λόγο και την προνοιακή του φύση. Η ιστορία κατανοείται ως συνεχής αγωγή του ανθρώπινου είδους και προσλαμβάνει εσχατολογικό χαρακτήρα. Η ιστορία εμψυχώνεται από το χριστιανικό θεϊκό πνεύμα, το οποίο διαπαιδαγωγεί προοδευτικά την ιστορία της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα διανύει διαδοχικά στάδια ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του σχεδίου που έχει εκπονήσει ο θεϊκός λόγος. Από την αμαρτία και το σκότος που ακολούθησε την πτώση, μεταβαίνουμε με γραμμικό τρόπο, ευθεία τεθλασμένη θα ήταν πιο εύστοχη αναγωγή, στην αποκάλυψη, τη συγχώρεση και το φως της Ανάστασης. Από την αναγέννηση μέχρι και τον διαφωτισμό έχουμε την αναβίωση μιας εξειδανικευμένης, λαμπρής και φωτεινής αρχαιότητας και την υποτίμηση των μεσαιωνικών χρόνων στους οποίους αποδίδεται ο χαρακτηρισμός σκοτεινών και παρακμιακών χρόνων. Βέβαια, αυτοί οι αξιολογικοί χαρακτηρισμοί κατασκευάζονται και νοηματοδοτούνται μέσα στο ιστορικό χωροχρονικό πλαίσιο της αποδόμησης της θεολογικής κοσμοεικόνας από τις ανερχόμενες πνευματικές και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες εγκαινιάζουν την εποχή των νέων χρόνων. Από τη θεολογική αντίληψη για την ιστορική εξέλιξη, δηλαδή από το τριαδικό φιλοσοφικό ιστορικό εσχατολογικό δομικό πρότυπο του Ιουδαίο-Χριστιανισμού, προέκυψε στους νεότερους χρόνους ένα τριαδικό φιλοσοφικό ιστορικό σχήμα, το οποίο είναι δομικά ομόλογο με το θεολογικό σχήμα, αλλά με ριζικά διαφορετικό περιεχόμενο. Το δομικό αυτό σχήμα δεν αναμένει την ευτυχή λύση των οδυνηρών ιστορικών αντιθέσεων με τη Δευτέρα Παρουσία του Θεού, αλλά πιστεύει ακράδαντα στην έλευση της βασιλείας του ανθρώπινου λόγου, η οποία επέχει θέση λυτρωτή των ιστορικών βασάνων
και αποκατάστασης της αποπροσανατολισμένης και παραπλανημένης ανθρώπινης μοίρας. Το τριαδικό, οντομυθοθεολογικό βιβλικό σχήμα «Παράδεισος, Πτώση, Ανάσταση» μετασχηματίζεται στο οντομυθοτεχνολογικό φυσικό ιστορικό σχήμα «Αθώα εποχή, αλλοτρίωση, ελευθερία». Και οι δύο γραμμικές κατανοήσεις του γίγνεσθε της ιστορίας, χριστιανική φυσικο-ιστορική, θεωρούν εκ των πραγμάτων μια μυθική ή και λογική αρχή που κατατείνει σε ένα τέλος ή σε ένα σκοπό. Ο μύθος για την καταγωγή του γίγνεσθε εκδηλώνεται μέσα στην ενέργεια της γλώσσας. Η αναζήτηση της καταγωγής γίνεται με την πεποίθηση ότι στο απότατο παρελθόν υπήρξε μια πρωταρχική αλήθεια ή μια ιδανική συνθήκη ευτυχίας και ευζωίας. Η αναδρομική προσέγγιση αντιμετωπίζει το παρελθόν πότε ως ιδηλιακό και πότε ως σκοτεινό που σταδιακά φωτίζεται. Η προδρομική προσέγγιση αντιμετωπίζει το μέλλον πότε ως ολέθριο και καταστροφικό και πότε ως σωτήριο και λυτρωτικό. Το παρόν πάντοτε θεωρείται ότι βρίσκεται σε κρίση και μεταβατικό. Αυτή η τριμερής κατανόηση του χρόνου, παρελθόν, παρόν, μέλλον, εδραιώνεται στη μεταφυσική ηθική διχοτόμηση του καλού και του κακού. Ανάλογα με την ηθική προοπτική θεώρηση του γίγνεσθε, προσβλέπουμε σε ένα ουτοπικό ή και εσχατολογικό θετικό ή αρνητικό ιδεώδες του γίγνεσθε που ολοκληρώνει την ιστορία. Όμως, το γίγνεσθε του κόσμου που προηγείται της ανθρώπινης ιστορίας και τη διαδέχεται είναι ένας χρόνος της ολότητας του χρόνου και όχι της αιωνιότητας. Η νοσταλγία του παρελθόντος, των μυθικών παραδείσων, των χρυσών αιώνων, το ωκεάνιο συνέστημα της μητρικής ζωής, η αθωότητα των βρεφικών και παιδικών χρόνων δεν αποτελούν παρά μια εξιδανικευμένη εικόνα των δυσκολιών, των βασάνων και των οδυνών του παρόντος και των προσδοκιών για το μέλλον. Το παρελθόν ιστορικοποιείται στο παρόν με τις αφηγήσεις και γονιμοποιείται κυοφορώντας το μέλλον. Το μέλλον προβλέπεται, προοικονομείται. Το παρελθόν γονιμοποιεί το παρόν και κυοφορεί το μέλλον. Το μέλλον προβλέπεται, προοικονομείται και σχεδιάζεται, όπως και οι άλλες δύο διαστάσεις του χρόνου, αλλά όχι τα μελούμενα. Στην ανοιχτή σπήρα του χρόνου, που ξετυλίγεται συγχρονικά, διαχρονικά, δηλαδή πανχρονικά, όλα επαναλαμβάνονται, η αρχή με το τέλος συμπίπτουν και μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο. Η επανάληψη είναι κλείσιμο, ενώ η μεταμόρφωση της επανάληψης είναι άνοιγμα στο νέο. Κλείσιμο, άνοιγμα, ιδού ο ρυθμός της πανχρονικότητας του χρόνου, όπως εκδηλώνεται μέσω των μεταμορφώσεων του χωροχρόνου σε κάθε στιγμή και τόπο. Η Χεγκελιανή ιδεαλιστική φιλοσοφία της ιστορίας. Η Χεγκελιανή διαλεκτική της φιλοσοφίας της ιστορίας επιχειρεί να συνθέσει και να συνδυάσει τα δύο θεμελιώδη πρότυπα που βρίσκονται μεταξύ τους σε σχέση μη αναγώγιμης αντίθεσης, το κυκλικό αρχαιοελληνικό και το ευθύγραμμο ιουδαιοχριστιανικό. Το εγελιανό συνδυαστικό πρότυπο για τη δομή του ιστορικού χρόνου και του ιστορικού γίγνεσθε, που εναρμονιζόταν με τη δομή του χρόνου, δύναται να παρασταθεί ως σπασμένος κύκλος Ιέλικας. Το ελικοειδές πρότυπο του Χέγκελ παρουσιάζει δομικές αναλογίες και ομοιότητες με το αντίστοιχο του Βίκο. Η διαφοροποίηση των δύο προτύπων συνίσταται στο εξής. Στο πρότυπο του Βίκο αναδεικνύεται η σημαντικότητα του στοιχείου της συνέχειας και της επανάληψης, δηλαδή της περιοδικής συνέχειας, ενώ στο εγελιανό πρότυπο τονίζεται το στοιχείο της ασυνέχειας, κατάλοιπο του χριστιανικού μυστικιστικού προφητισμού. Στον Χέγκελ, η κίνηση του λόγου και της λογικής που αποξενώνεται μέσα στη φύση για να επανενταχθεί στο πνεύμα είναι ακατανόητη χωρίς τη βιβλική πίστη και δοξασία. Γι' αυτόν η ιστορία μετουσιώνεται βαθμία και προοδευτικά στην αποκάλυψη του υπερβατικού πνεύματος. Όπως στη χριστιανική, έτσι και στη χεγκελιανή φιλοσοφία της ιστορίας, το ιστορικό γίγνεσθε διέπεται στο εσωτερικό του από την αναγκαιότητα του λόγου που αποκαλύπτεται σε κάθε φάση της ιστορικής εξέλιξης. Σε κάθε φάση της ιστορικής εξέλιξης εκδηλώνεται η εμένεια της τελικής και ολικής αλήθειας του πνεύματος που προσδίδει στην ιστορία την κατεύθυνσή της. Ο Χέγκελ αναφερόταν στην ιστορία ως θεία διαδικασία, το εγελιανό φιλοσοφικό ιστορικό πρότυπο διέστειλε τόσο την έννοια της ιστορίας,
ώστε αυτή να ταυτιστεί με το σύμπαν της θεϊκής δράσης. Από τη στιγμή που η ιστορία είναι εξ ορισμού ανθρώπινη δημιουργία, τότε η θεία και η ανθρώπινη δράση συμπίπτουν. Το υπερβατικό του Θεού εκτοπίζεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο υπερβατικός λόγος που ιστορικοποιείται για να αποκτήσει αυτοσυνείδηση. Η υλιστική φιλοσοφία της ιστορίας. Ο Μάρξ ενστερνίζεται το όραμα της χεγκελιανής ιδεαλιστικής θεολογίας της πρόοδου, εκοσμικεύοντας τη θεολογία και μετουσιώνοντάς την σε φυσική ιστορία. Συγκεκριμένα, ο Μάρξ κατανοεί την ιστορία ως εξανθρωπισμένη φύση που κατατείνει προοδευτικά μέσω της διαλεκτικής ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων στο τελικό άλμα προς το βασίλειο της επανασυμφιλίωσης του ανθρώπου με την ανθρωπινότητά του, την παγκόσμια κληρονομιά του είδους δηλαδή, η οποία συγκεφαλαιώνεται στον άνθρωπο της κάθε εποχής. Η υλική και πνευματική αλωτρίωση και αποξένωση, αυτό το μεγάλο δράμα της ανθρωπότητας, θα αρθεί στο τέλος του προϊστορικού γίγνεσθε με την κατάλυση των ταξικών αντιθέσεων και την εγκαθίδρυση της κομμουνιστικής κοινωνίας που θα διέπεται από ισότητα και αδελφοσύνη. Το μαρξιανό όραμα για την ιστορία νοηματοδοτείται μέσα στο ευρύτερο εβραϊκό και ιουδαίο-χριστιανικό θεολογικό πλαίσιο στην ανανέωση αυτού του πλαισίου από τη χεγκελιανή φιλοσοφία της ιστορίας. Βέβαια, ενώ ο Μάρξ και η νατουραλιστική, βιολογική, ιστορική και ανθρωπολογική σκέψη του επιχειρεί την εκοσμίκευση της υπερβατικής και μεταφυσικής φιλοσοφίας της ιστορίας, όπως διαμορφώθηκε από τους χριστιανούς θεολόγους, αλλά και τους νεότερους στοχαστές της υποκειμενικότητας, εντούτοις διατηρεί τον λογικό πυρήνα της θεολογίας της πρόοδου που εκφράζει τη βαθύτερη δομή της. Η φυσική ιστορία του ανθρώπου και το ανθρωπολογικό όραμα του Μάρξ για την ανθρώπινη συμφιλίωση και την ανάσταση της φύσης προϋποθέτει σιωπηλά ότι η περιπέτεια της παγκόσμιας ιστορίας δεν είναι τυχαία και ανόητη, αλλά εμφορείται από μια δημιουργική μέρημνα που κατατείνει στην πρόοδο και την ανάπτυξη του λόγου και την ηθική βελτίωση του ανθρώπου. Ο αθεϊστικός ουμανισμός, ατομικιστικός ή κολεκτιβιστικός, ο οποίος επάγεται λογικά από τον εγγελιανό ιστορισμό, αναδεικνύει την υλική, ιστορική και κοινωνική διαμόρφωση της ανθρώπινης φύσης. Επίσης, η γενετική και εξελικτική επιστημολογία που κάνει κοσμική αρχή την ενεργειακή ύλη διέρχεται μέσω φυσικών, αιτιακών και τυχαίων μεταμορφώσεων ως την ανθρώπινη ιστορία. Το γραμμικό και εξελικτικό σχήμα, ιουδαιοχριστιανικό ή φυσικιστορικό ή γενετικό, πάντα στοχεύει σε μια αρχή όταν φτάσει σε ένα τέλος. Έτσι, η εσωτερική λογική που το διέπει είναι κυκλική αποστεριόρι, ανάγεται στο απριόρι που υποθέτει. Η γενετική και εξελικτική φιλοσοφία της ιστορίας. Έτσι, η ανθρώπινη ιστορία από τη στιγμή που φτάνει σε ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξης θεμελιώνει την επιστημονική και τεχνική προσέγγιση της γενετικής και εξελικτικής φυσικοκοσμικής ιστορίας. Λέμε ότι η ιστορία των γεγονότων περιέχεται στην ιστορία και η ιστορία στην ιστορία της φύσης, η ιστορία της φύσης περιέχεται στην ιστορία του κοσμολογικού σύμπαντος. Ύστερα από μία κατάληξη, διακινδυνεύουμε την ανάστροφη πορεία για να φτάσουμε στην αφετηρία. Από το κοσμολογικό σύμπαν της ύλης ενέργειας πληροφορίας σε διαρκές γίγνεσθε που μορφοποιεί την ιστορία της φύσης, μεταβαίνουμε στην ανθρώπινη ιστορία. Ο χρόνος είναι κυκλικός και γραμμικός στις δύο ιστορικές κατανοήσεις. Ενώνοντάς τους, θα έχουμε το ένιγμα της ανοιχτής κυκλικότητας, τον σπασμένο κύκλο που προσυδειάζει στη δίνη ή τον έλικα, τη σπήρα, όπου όλα προοδεύουν περιστρεφόμενα, χωρίς να επαναλαμβάνονται αενάως εξαιτίας της περικύκλησης και δίχως να κινούνται μονότονα λόγω της γραμμικότητας. Η ιστορία της σχέσης με τον ορατό κόσμο είναι η όψη του αόρατου κόσμου. Η σχέση μας με τον κόσμο είναι η ιστορία του συνόλου των μεταμορφώσεων αυτής της σχέσης. Το σύνολο των μεταμορφώσεων αυτής της σχέσης εδράζεται σε διιστορικές σχέσεις. Ο αθεϊστικός ουμανισμός, η γενετική και εξελικτική επιστημολογία, αντικαθιστώντας τον Θεό, τον οποίο θεωρούν επιπόλαια ένα είναι ή ένα μη είναι, με τα κοσμικά του υποκατάστατα, δηλαδή με την ύλη, τη φύση, την ιστορία, την κοινωνία ή τον άνθρωπο,
συμβάλλουν στην εξάπλωση του μηδενισμού και τη δημιουργία ενός συνεχώς διευρυνόμενου υπαξιακού κενού στον δυτικό κόσμο λόγω της εκοσμίκευσης του θείου και της συνεπαγόμενης από ιεροποίησης της ζωής. Ύστερα από 25 αιώνες μεταφυσικής, όπου το είναι του όντως θεωρούνταν η υπερβατική πηγή άντλησης του νοήματος, της αλήθειας, της αιτίας και του σκοπού, αναδύεται ο οντολογικός μηδενισμός του ανθρωπισμού, ο οποίος αρνείται τη μεταφυσική υπόσταση του είναι και του όντως. Ο οντολογικός μηδενισμός αρνείται την αντικειμενικότητα του νοήματος, της αλήθειας, της αιτίας και του σκοπού και επιχειρηματολογεί υπέρ της υποκειμενικής πρόπτικης στη διαμόρφωση του κόσμου της εμπειρίας. Αν στις προηγούμενες εποχές της σκέψης η φύση, ο Θεός ήταν η αιτία, ο λόγος, η αλήθεια, το νόημα που παράγει τις αιτίες, τους λόγους, τις αλήθειες και τα νοήματα στα όντα και τα φαινόμενα του κόσμου, στην εποχή της υποκειμενικότητας και του ουμανισμού, η ανθρώπινη ορθολογικότητα και η συνείδηση αποδίδουν τις αιτίες, τους λόγους, τις αλήθειες και τα νοήματα στα όντα και στα φαινόμενα. Η αντιμεταφυσική φυσική της υποκειμενικότητας και του ουμανιστικού πνεύματος αντέστρεψε τα πρόσημα της κλασικής αρχαιοελληνικής και χριστιανικής μεταφυσικής. Από την άλλη όμως διατήρησε τον ιδεαλιστικό της χαρακτήρα, μιας που απέδωσε τα πρωτεία στην ιδέα του ανθρώπου και τον ανθρώπινο λόγο, έναντι της ιδέας της φύσης και την ένθεη φύση του λόγου και την ιδέα του Θεού και τη θεϊκή φύση του λόγου. Έτσι, συνεχίζει μεταμορφωμένη τη μεταφυσική παράδοση της διάκρισης εμπειρικού και υπερβατικού, μεταφυσικού ή οντολογικού. Μια διάκριση που αφήνει άσκεφτο το πιο κέριο ερώτημα της γλώσσας και της σκέψης που έκειται στη σχέση τους και στον μυστικό δεσμό τους. Μιας σχέσης και ενός δεσμού που δεν μπορεί να διερευνηθεί και να αντιληφθεί ούτε με ορθολογικά, αλλά ούτε και με ανορθολογικά μέσα. Μιας που είναι αυτό που επιβάλλει το άρρητο και τη σιωπή στη γλώσσα και την περιβάλλει όταν μιλάει. Όμως το νοηματοδοτικό και αξιοθετικό ενέργημα του αυτοθεμελιωμένου ανθρώπινου υποκειμένου, της αναλυτικής ή και συλλογιστικής διάνοιας, ο ορθολογισμός, ο οποίος φιλοδοξεί μέσω της παράστασης να ανέβρει τα θεμέλια του παντός, υπολογίζοντας, αριθμώντας και εξουσιάζοντας τα όντα του κόσμου, που μετατρέπει σε αντικείμενα, μηδενίζει τόσο το είναι, όσο και το όν, και αυτομηδενίζεται συναντώντας το αντίθετό του, το μη είναι, το τίποτα και το κενό. Όταν λέμε μη είναι, κενό ή τίποτα, εννοούμε την έλλειψη υπερβατικών θεμελίων, ανυπαρξία μεταφυσικού σκοπού, αδυνατότητα παραγωγής μη συμβολικού νοήματος, υποκειμενικοποίηση και γι' αυτό σχετικοποίηση της αντικειμενικής αλήθειας. Όλα τα παραπάνω, καμιά τεχνοεπιστημονική βούληση για δύναμη και κυριαρχία δεν καταφέρνει να τα ελέγξει και να τα τιθασεύσει. Το μη είναι, το τίποτα και το κενό, τα οποία αποτελούν την άλλη όψη του είναι, του παντός και του πλήρους, δεν είναι για να τα νοηματοδοτούμε και να τα γεμίζουμε βιαστικά και υστερικά με καθησυχαστικές βεβαιότητες και αλήθειες. Το μη είναι, το τίποτα και το κενό, απευθύνονται σε εμάς και καλούν να τα αναλάβουμε, να τα στοχαστούμε ποιητικά και να δοκιμάσουμε την εμπειρία τους. Ο ιστορικό-φιλοσοφικός στοχασμός, μεταφυσικός και αντιμεταφυσικός, φυσικός και δογματικός, διιστικός και απόλυτος, εξαντλεί τις δυνατότητές του. Ένας μεταφιλοσοφικός στοχασμός, σκεπτόμενος και ποιητικός, βρίσκεται καθοδόν, διερευνά τη συμπληρωματική και ενάντια σχέση πλήρους κενού, το άλλο όνομα του παν τίποτα. Αν, όπως είπαμε, οι αντιμεταφυσικές και μεταφυσικές φιλοσοφίες της ιστορίας και ανθρώπινης πρόοδου εκθρόνησαν τον Θεό που είχε εκθρονήσει τη φύση και ενθρόνησαν στη θέση του τον άνθρωπο, ο οποίος τοποθετούμενος ως υποκείμενο απέναντι από αντικείμενα, τα ιδιοποιείται και τα κατακτά με τη θεωρία και την ύπαρξή του, με τη τεχνικιστική ορθολογικότητα. Εντούτοις και αυτός ο άνθρωπος εκθρονίζεται από την τεχνική που αναλαμβάνει τη μεταμόρφωσή του. Φύση, Θεός, άνθρωπος αντιμετωπίστηκαν στην ιστορία της φιλοσοφικής σκέψης ως τα απόλυτα θεμέλια του κόσμου, ενώ δεν αποτελούσαν παραμορφές του κόσμου με τα φυσικές αφαιρέσεις και συλλήψεις που ανθρωποποιούσαν αυτό που διαφεύγει κάθε δυνατότητας οριστικής και πλήρους αντίληψης. Η σκέψη του ανοιχτού χωροχρόνου και το ερώτημα της αρχής.
η αρχαιοελληνική σκέψη της ένθεης φύσης, η χριστιανική σκέψη του υπέρτατου όντος και η ουμανιστική σκέψη του υποκειμένου, αντικειμενικού, δεν διαδέχονται απλώς η μία την άλλη, αλλά συνυπάρχουν. Αυτές τις σκέψεις βρίσκονται ταυτόχρονα σε σχέση συνέχειας και λύσης της συνέχειας, η μία ενέχει την άλλη δίχως να το γνωρίζει και την καταργεί πραγματοποιώντας την, η μία σκέψη αναφέρεται στην άλλη και υπερισχύει εποχιακά στην ιστορία. Όμως, καμία εποχή και κανένα θεμέλιο, όσο εδρεωμένα και αν ήταν, στις οντολογικές, μεταφυσικές ή φυσικές πρωταρχικές αιτίες τους ή στα έσχατα τέλη τους, δεν αποκάλυψαν πλήρως την αλήθεια και το νόημα της ιστορικο-παγκόσμιας περιπέτειας. Δεν άντεξαν στη μετέωρη περιπλάνηση της ανοιχτής σπήρας του χρόνου που έχει και δεν έχει νόημα, σκοπό και αλήθεια. Και το λέμε αυτό γιατί στην ανοιχτή σπήρα του χρόνου, όπου είσοδος και έξοδος διέπουν αμφότερα και ταυτόχρονα την αρχή και το τέλος, οι δύο άκρες της σπήρας είναι ταυτόχρονα αναχώρηση και άφιξη. Ολόκληρος ο χρόνος περιέχει σε κάθε μία από τις στιγμές του και τις τρεις διαστάσεις του. Κάθε μία από τις διαστάσεις του χρόνου, παρελθόν, παρόν, μέλλον, είναι και η ίδια τρισδιάστατη, ξεδιπλώνεται σε κάθε τόπο και στιγμή της ανοιχτής σπήρας, της οποίας η αρχή και το τέλος είναι διαρκώς εκτεθειμένα στο μέλλον. Έτσι, στην ανοιχτή ολότητα του χρόνου, όλα επαναλαμβάνονται ακατάπαυστα, αλλά μεταμορφωμένα. Επανάληψη του ίδιου και ανάδυση του καινούριου ως άλλο συνδέονται άρρηκτα και δονούνται στον ενωτικό και διαφοροποιώ ρυθμό της πανχρονικότητας του χρόνου και των χωροχρονικών μεταμορφωσεών του. Ίδιο και άλλο, συνιστούν τον χρόνο, καθώς και κάθε έναν από τους απεριόριστους χρόνους του. Ο χρόνος, το ενιαίο και διαφοροποιημένο όλων, ξετυλίγεται αποσυρώμενος, είναι το ίδιο και την ίδια στιγμή το αντίθετό του, το άλλο. Όλες οι σκέψεις, οι θεωρίες, οι πρακτικές και οι πολύπτυχες αρθρώσεις του διερευνούν μέσω μιας ειδικής ή ολικής προοπτικής την ανοιχτή ολότητα του κόσμου. Κάθε προοπτική αποτελεί μια σχέση με την ανοιχτή ολότητα, μια σχέση που σκέπτεται και μιλάει αποσπασματικά την ενιαία και πολυδιάστατη ανοιχτή ολότητα του κόσμου. Κάθε προοπτική ευνοεί μια από τις διαστάσεις, μια όψη του χρόνου, ιδιαίτερη και ταυτόχρονα τρισδιάστατη. Κόσμος, το άλλο όνομα του χρόνου, είναι ταυτόχρονα το είναι και το μη είναι, τα πάντα και το τίποτα, το πλήρες και το κενό και η ασύμφωνη συμφωνία τους. Η μεταφιλοσοφική σκέψη, στοχαστική και ποιητική, αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαφορική σχέση άνθρωπος και κόσμος, η οποία συνενώνει τις πολλαπλές σχέσεις τους και πασχίζει να αναγνωρίσει το είναι, αυτό το εν και πολυδιάστατο ολικό συμβάν. Σε όλη την ιστορία της σκέψης, το ανθρώπινο πνεύμα κατατρίχεται από το ερώτημα της αρχής, της αφετηρίας, του τέλους και του σκοπού, της αλήθειας και του νοήματος. Εν αρχήν ειν η φύσης, ο λόγος, ο Θεός, η ιδέα, το πνεύμα, η ύλη, η ενέργεια, η ανθρώπινη πράξη. Όλες οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στα παραπάνω ερωτήματα προϋποθέτουν ότι ο κόσμος και ο άνθρωπος θεμελιώνονται σε μία αρχή, τον λόγο, το θείο, τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία, έτσι αγνόησαν τη σιωπή, το κενό, το τίποτα που κατοικεί όλα τα πράγματα και όλα τα πράγματα το κατοικούν. Οι αυτοερμηνευτικές διερευνήσεις που έχουν διατυπωθεί, ανθρωπομορφικές, φυσιοκεντρικές, θεοκεντρικές, κοσμοκεντρικές, ανθρωπιστικές, θεωρούν άλλοτε τον κόσμο ως το σημείο εκκίνησης και τον άνθρωπο το σημείο άφιξης και άλλοτε το αντίστροφο. Αδυνατούν να σκεφτούν το μείζον ένιγμα, το αρθρωμένο αλλά μετέωρο και φευγαλαίο κέντρο ολόκληρης της σχέσης ανθρώπου-κόσμου και των απεριόριστων διαστάσεών του. Έτσι, η συντακτική συνάντηση του ανθρώπου-κόσμου διαφεύγει. Μέσα στην αντιστοιχία, στο συνανίκην, άνθρωπος και κόσμος σχετίζονται δίχως να ταυτίζονται, αλλά και δίχως να διαχωρίζονται. Ο κόσμος δεν δημιουργείται από τους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει ως κόσμος δίχως τους ανθρώπους, που δεν θα ήταν δίχως τον κόσμο. Ο κόσμος είναι η ολότητα όλων των αυτοθεμελιωτικών ερμηνεών και των κόσμων που τους αντιστοιχούν. Αυτή η ολότητα δεν είναι το ανθρωποκεντρικό εμπειρικό εν όλων, είναι το εν όλο και αυτή η ολότητα παραμένει αθεμελίωτη.
Στην κυριολεξία, ο κόσμος ως εν όλο δεν είναι. Διατηρείται ανοιχτός στο ξετύλιγμα του ρυθμού του τρισδιάστατου χρόνου που εναλλάσσει τη φορά του σπύροειδός και των αέναων μεταμορφώσεών του.